Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Ναι, στον πρωτοπόρο. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, αν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για Ζίβκοβιτς, ξεκινάμε από εκεί. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σας. Γεια σου, φιλέ. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλά, καλά εσείς. Καλά κι εμείς. Ο Ζίβκοβιτς πολύ επιβαρημένος, με κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, κατόπιν συνεννόησης και με την δική του ομοσπονδία και με το ιατρικό team της Εθνικής Σερβίας, δεν ταξίδεψε. Είναι ένα αρκετά δύσκολο ξεκίνημα χρονιάς, προέκυψε και αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να αγωνιστεί και μένει έξω χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει το οτιδήποτε σοβαρό για τον Σέρβο που παίζει συνέχεια και έχει αυτό το ζήτημα που πρέπει να ξεπεραχθεί. Mm-hmm. Μια αισιοδοξία ότι και ο Μπράντον θα μπει από τις προσεχείς προπονήσεις. Φυσικά είναι θέμα πόνου του ιδίου και είναι και αθλητής που δεν πτωείται εύκολα. Παρ' όλα αυτά εδώ έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και κάποιοι άλλοι διεθνείς που φυσικά έχουν υποχρεώσεις και έχουν αποχωρήσει, μεταξύ των οποίων και ο Καμαρά, που έχει πάρει τα πιο μεγάλα ταξίδια. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει. Ο Καμαρά έχει αρχίσει κάνει απόσβεση, έτσι. Έχει ανέβει πολύ. Ναι, έχει τα δύο γκολ στα τελειώματα των αγώνων με τον Ατρόμητο και το Λεβαδιακό. Εξαποντάκι. Ναι, σε δύσκολα βράδια. 4 πόντι. Ναι, συγγνώμη. Πήγε σε νίκη. Εντάξει, okay, είναι δύο νίκες, είναι πάρα πολύ κομβικές. Ο ΠΑΟΚ δεν χαρίζει, δεν σπαταλάει βαθμούς με τους μικρομεσαίους. Mm-hmm. Αλλά ναι, εξακολουθεί να μην έχει κερδίσει κάποιο μεγάλο παιχνίδι και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μείον. Τη συγκεκριμένη περίοδο, στα πρώτα 15 παιχνίδια, έχει δώσει και αρκετά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Mm. Είναι πρώτος στην Ελλάδα και με επίθεση και με άμυνα, συντελεστές. Αρκετά καλό ποδόσφαιρο, αλλά και με τα δικά του εσωτερικά, με τις εντάσεις. Τι έγινε εκεί τώρα? Παραδοσιακά υπάρχουν. Τι έγινε, πώς εξηγείτε? Πώς τις είδες τις δηλώσεις Λουτσέσκου? Μάλλον περίμενες, σου έκαναν εντύπωση, είτε θετική είτε αρνητική, το ότι βγήκε και μίλησε δημόσια με αυτή την ένταση, ρε παιδί μου, με αυτό το ύφος? Ναι, είναι δύσκολη η απάντηση. Το περιεχόμενο, εντάξει, είναι λίγο πολύ γνωστό, ναι, και είναι τα παράπονά του. Θα έλεγα ότι όσο περνούν τα χρόνια και μεγαλώνει, γίνεται πιο γκρινιάρης. Είναι η αλήθεια. Σε πολλά δεν έχει δίκιο. Ναι. Από όλα όσα λέει. Για το τελευταίο του προστίμου, εντάξει, τι να λέμε, είναι 100% υπέρ του. Δεν υπάρχει. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Αυτό. Για το πρόστιμο συμφωνώ και εγώ. Ναι, ήταν η αφορμή. Ήταν η αφορμή. Γιατί λίγο πολύ τα άρα τα έχει ξαναπεί. Ναι. Σε άσχετες φάσεις, ναι, όντως. Ναι, δηλαδή πήγαινε να παίξει ο ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και εκείνος μιλούσε για όσους έφυγαν. έχει τέτοια ζητήματα, κάποια κολλήματα σε σχέση με τη διαχείριση των παικτών και με τις αλλαγές. Το δημόσιο, ναι, εντάξει, σαφώς ξαφνιάζει, αν και Λουτσέσκου είναι και δημοσίως μπορεί να πει τα πάντα. Και πολλές φορές, έλεγα για το μεσημέρι, όταν μιλάει δημόσια απευθύνεται στους ποδοσφαιριστές του, σε πάρα πολλές στιγμές έχει στο μυαλό του τη σχέση με τα αποδυτήρια και πάρα την προσέχει, γιατί και τώρα βγήκε μπροστά να τους στηρίξει, ήταν άδικο το πρόστιμο. Αυτό είναι το περιεχόμενο, ναι, και είναι υπέρ των αποδυτηρίων. Από και πέρα, εντάξει, δεν υπήρχε κάποια συνέχεια, κάποια αντίδραση, γιατί υπάρχει κάποιο μεγάλο θέμα, mm-hmm, μεταξύ των δύο στη σχέση. Έτσι είναι η σχέση, είναι πολύ καθαρή, μπορεί να υποθούν τα πάντα, ακόμη και δημόσια. Ναι, κάποια στιγμή προφανώς θα πρέπει να τελειώσει η κουβέντα για το καλοκαίρι και θα πρέπει να υπάρχει και καλύτερη διαχείριση της σημερινής πραγματικότητας και όχι με πρόστιμα, επειδή ξέρω εγώ, πρόστιμα αφύπνισης. Ναι. Λες, το ΠΑΟΚ
δεν έπαιζε ή ήταν... Κοίτα, ναι, και εγώ αυτό θα... το να έρχονταν άσχημα αποτελέσματα, αλλά με μέτριες έως κακές εμφανίσεις, και εγώ να σου πω ναι, μαζί σου. Αλλά από τη στιγμή που δεν είναι κακές οι εμφανίσεις, σε κάποιες περιπτώσεις θα σου πω το αντίθετο μάλιστα. Απλά δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Ξέρω εγώ. Ναι, είναι λίγο. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερβολικό σε αυτή τη φάση. Ναι, απλά δεν είναι μόνο αυτό το όλο ζήτημα. Ναι, okay. Ειδικά στον ΠΑΟΚ έχουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Και στο κάτω-κάτω η ανακύκλωση των ίδιων και των ίδιων δεν έχει κάτι να προσφέρει. Να σου πω, μας το κάνουν για γούρι. Όλα πιθανά είναι. Σου λέει πρώτοι είμαστε. Ναι, όλα πιθανά είναι. Είναι ικανή για όλα. Γιατί επαναλαμβάνω, η δική του σχέση δεν διαταράσσεται εύκολα. Ναι. Εντάξει, και μετά από τόσα χρόνια... Οι δυο τους δεν έχουν. Δηλαδή οι τρίτοι τα ακούν συνήθως. Είναι οι μεσάζοντες. Είναι οι λεγόμενες τους... τεχνητές κρίσης, ξέρεις. Εύκολα. Ναι. Εύκολα. Ναι, και αυτό. Και αυτό συμβαίνει και αυτό μπορεί να γίνει. Αρκεί κάποια στιγμή να μην σπάσει το σκηνή, γιατί σωστό, εντάξει, τράβα. Δεν είναι και... Τέλος πάντων, νομίζω ότι και οι δύο, και ειδικά ο Λουτσέσκου, τα είπε και εκτονώθηκε. Ναι. Για άλλη μια φορά και τα του προστίμου. Και από εδώ και πέρα θα επικρατήσει πιο μεγάλη ηρεμία και να δουλέψουν και να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ ακόμη πιο πολύ, γιατί σαφώς έχει αρκετά πράγματα να βελτιώσει, παρά ότι είναι πρώτος. Mm-hmm. Σε αυτό το πολύ ωραίο πρωτάθλημα και φέτος. Δεν μου λες βαθμός για τους Λόβρεν και Γκόμες που έκαναν τεμπούτο. Τι καλός, κρατάμε, τι για πετάμε. Για μένα καλός. Ο Λόβρεν, παρότι ανέτοιμος, έχει την ευχέρεια με όλη την προσωπικότητά του να μην δείξει καμία ανετοιμότητα. Ο Γκόμες από το πουθενά, για πρώτο παιχνίδι στον ΠΑΟΚ, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ναι, έκανε λάθη με αποκορύφωμα το πέναλτι. Και το παραδέχτηκε κιόλας προς τη μήνυμα. Αλλά ναι, είχε θράσος, είχε δυνάμεις, έκανε την παρουσία του αισθητή. Mm-hmm. Καλά τα πήγαν. Mm-hmm. Καλά τα πήγαν και ναι, είναι τα ζητήματα του ΠΑΟΚ, και έχει ακόμα να βάλει τέτοιους ποδοσφαιριστές στο rotation. Γιατί ναι, έπαιξε με 10 αλλαγές χθες. Ναι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο ομάδας με εντελώς διαφορετική δεκάδα από Πέμπτη Κυριακή. Ναι. Εντάξει, το τράβηξε λίγο παραπάνω. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να παίξει άλλος. Ναι, έλατε. πραγματικά. Όσοι ήταν, παίξαν. Όχι, από τους παίκτες του κορμού. Ναι. Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας, τα έχουν σαρώσει, ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα, τα χαφ που αλλάζουν. Δεν είχε, δηλαδή και οι αλλαγές είχαν μια λογική, επένδυσε στο μέλλον, ήταν ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτι θα ψιλοϋπέφερε. Mm-hmm. Κάπου διάβασα, έδωσε τριήμερο ρεπό ο Λουτσέσκου. Ναι, την Πέμπτη θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψουν, ωραία. Στο γήπεδο για να ξεκινήσουν προπονήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα, που και πάλι αρχίζει με ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Απάντησε κανείς, Δημήτρη, στον Λόβρεν που λέει δεν καταλαβαίνω γιατί πίνετε φέρντε εσπρέσο. Κοίτα, ευκολώς εννοούμε να παραλείπονται. Πιστεύω ότι τις επόμενες δηλώσεις θα ζητήσει μόνος του να παρέμβει και να πει λάθος έκανα. Μα ναι, ρε φίλε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο κάτω-κάτω, πάρα πολλοί ξένοι λατρεύουν το φρέντο, το κρύο καφέ, και θα καταλάβει και, ναι, και εκείνη. Είναι βέβαιο. Μου κάνει εντύπωση. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσά. Μα τώρα είναι δυνατόν.